Αν και δεν θεωρώ ότι είναι το θέμα, τον κύριο Πιτσίτη δεν τον ήξερα, δεν τον γνωρίζω. Έχει κάνει τις επιλογές του. Πέρα από εκεί, αν υπάρχει κάποιο θέμα, λέει ότι δεν υπάρχει θέμα, αλλά αν υπάρχει θέμα, η δικαιοσύνη είναι εδώ, όλα στο φως. Βγαίνουν κάθε μέρα βίντεο που ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Το ότι δεν το ξέρετε εσείς δεν σημαίνει ότι όχι, δεν άλλοι. Δεν είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει, και αν είδατε μια φωτογραφία, πάνω πει δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Κατά καιρούς έχουμε δει πολλούς ανθρώπους να μπαίνουν. Παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι έτσι. Και με φωτογραφίες και τα λοιπά. Έχει κάνει τις επιλογές του, έχει πάρει το δρόμο του και τα λοιπά από το 2015 νομίζω, από ό,τι έχω ακούσει. Έτσι όπως είναι με τις αποκαλύψεις που υπάρχουν. Ποιες αποκαλύψεις? Ότι βρέθηκαν χρήματα μέσα στο λογαριασμό, ότι το ψάχνουν, ότι στην Κύπρο ζει πολυτελώς ένας άνθρωπος που ήταν εγκαρσόνι. Είναι ένας ιδιώτης, έτσι. Δεν είναι ο μόνος ο οποίος ξαφνικά ξύπνησε με χρήματα κατά καιρούς στη χώρα.